Με τη βοήθεια του Θεού, αγαπητοί μου, εισερχόμεθα στην 13η παράγραφο της 5ης μυσταγωγικής κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλλου. Σας υπενθυμίζω ότι ο Άγιος Κύριλλος αποπειράται, έστω με αδρές γραμμές, να δείξει το βάθος και την αξία της λεγόμενης Κυριακής προσευχής, δηλαδή του Πάτερ ημών. Και βέβαια, γιατί άλλοτε θα επεφυλάσσεται καθόλου το μήκος της εκκλησιαστικής ζωής εκείνων που είχαν βαπτιστεί, πάντοτε να τους κατηχεί, να τους αναπτύσσει το Λόγο του Θεού, γιατί η ανάπτυξη του Λόγου του Θεού, ειλικρινά, δεν τελειώνει ποτέ. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ξεσκόλησε στο Λόγο του Θεού. Θα ήταν πλάνη αυτό. Αλλά και να ξεσκόλιζε, θα είχε ανάγκη υπομνήσεων. Διότι ξεχνάμε εκείνα τα οποία έχουμε μάθει και μας υπενθυμίζονται. Και με την υπενθύμηση έχουμε την εδραίωση. Έτσι, πολύ λίγα λόγια λέγει ο Άγιος Κύριλλος για την ερμηνεία, στην ερμηνεία του Πάτερ ημών. Τώρα, με τη βοήθεια του Θεού, θα δούμε αυτό το τρίτον αίτημα που αναφέρεται εις το Θεό. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, είναι η επίκλησης. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Είναι το δεύτερο αίτημα, έκανα λάθος προηγουμένως, είπα το τρίτο, είναι το δεύτερο αίτημα. Τα τρία πρώτα αιτήματα αναφέρονται στο Θεό, φυσικά. Σε μια πρώτη ματιά, όπως είναι διατυπωμένα, αναφέρονται στο Θεό, το λέγαμε μια περασμένη φορά, τα λεγόμενα δικαιώματα του Θεού. Όμως στην πραγματικότητα εμάς μας αφορούν. Εμείς έχουμε την ανάγκη. Ωστόσο, ολότελα δικά μας θέματα είναι τα τρία τελευταία αιτήματα, των άρτων ημών των επιούσιων και ούτω καθεξής. Έτσι, αγαπητοί, ας δούμε τι λέγει ο Άγιος Κύριλλος επάνω στο ελθέτω η βασιλεία σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, καθαράς ψυχής εστί, το συμπαρησία φάνε, ελθέτω η βασιλεία σου. Ο γαρακούσας Παύλου λέγοντος, μοιούν βασιλευέτω η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι, αλλά καθάρασε αυτόν πράξη, ενία και λόγο, ερεί το Θεό, ελθέτω η βασιλεία σου. Δηλαδή, ελθέτω η βασιλεία σου είναι υπόθεση καθαράς ψυχής, ώστε να μπορεί κανείς με παρησία να λέγει να έλθει η βασιλεία σου. Υπόθεση καθαράς ψυχής. Γιατί εκείνος που έχει ακούσει τον Παύλο να λέει, μη λοιπόν να βασιλεύει η αμαρτία στο θνητό σας σώμα, αλλά έχει καθαρίσει τον εαυτόν του και ως προς την πράξη και ως προς τις σκέψεις, έννοιες, ενία δοτική, και ως προς τους λόγους. Γιατί είναι γνωστό ότι αμαρτάνομαι και στο νου και στον λόγο, την ομιλία, αλλά και εις τις πράξεις που κάνουμε. Μερικοί νομίζουν ότι μόνο αυτό που θα κάνεις σαν πράξη είναι αμαρτία. Και σου λέει, μα λόγια είναι. Λόγια είναι. Λόγια είναι. Και εκεί δεν υπάρχει αμαρτία. Τι άλλο είναι η βλασφημία, παρακαλώ, λόγια είναι. Τι θα έλεγες λοιπόν, ότι δεν είναι αμαρτία η βλασφημία επειδή είναι λόγια? Ή ακόμη εκείνα τα οποία κυοφορούμε μέσα στη σκέψη μας και
Όλα αυτά πολλές φορές να είναι ακάθαρτα, πολύ ακάθαρτα, όχι μόνο από πλευράς σαρκικής ακάθαρτα, αλλά και άλλοι λογισμοί, πονηροί λογισμοί, λογισμοί συκοφαντίας, λογισμοί μίσους, λογισμοί φόνου, λογισμοί πάσης κακοηθείας. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι τρεις τομείς οι οποίοι χρήζουν καθάρσεως. Πρέπει να καθαρίσουμε. Και όταν καθαρίσουμε έτσι τον εαυτό μας, τότε λέει, αλλά καθάρασε αυτόν, αλλά αφού καθάρισε τον εαυτόν του πράξη, ενία και λόγο, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, έρει το Θεό, τότε θα πει στο Θεό να έλθει η βασιλεία σου. Διότι πως θα έλθει η βασιλεία του Θεού σε έναν άνθρωπο ο οποίος μαστίζεται από τους πονηρούς λογισμούς, δεν μπορεί να ησυχάσει, ή η γλώσσα του είναι ακάθαρτη, ή οι πράξεις του είναι άτιμες, ρυπαρές και βρώμικες, πως μπορεί να έλθει έτσι η βασιλεία του Θεού? Για να μην σας πω ότι όταν θα γίνει κρίσης, γιατί δεν θα μπουν στη βασιλεία του Θεού οι ασεβείς, οι αμαρτωλοί? Δεν θα είναι κατάλληλοι για τη βασιλεία του Θεού. Όχι γιατί απλώς θα τιμωρούν το επειδή υπήρξαν ρυπαροί και ασεβείς, αλλά διότι δεν είναι κατάλληλοι. Σημειώσατε δε ότι στην βασιλεία του Θεού και στην κόλαση, δηλαδή μετά από την έξοδο της ψυχής, η ψυχή παγιούται σε εκείνο που υπήρξε. Να το ξαναπώ, παγιούται, σταθεροποιείται σε εκείνο που υπήρξε. Αν υπήρξε πόρνη ψυχή, πόρνη θα υπάρχει και μετά τον θάνατο. Θα μου πείτε, θα υπάρχει το αντικείμενο? Δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχει όμως μια βασανιστική επιθυμία, η οποία, να λέει ο Θεός, δεν μπορούσε ένας τέτοιος άνθρωπος να είναι μέσα στη βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν. Έτσι, δεν είναι απλώς τιμωρία, αλλά μη καταλληλότης μιας ψυχής που παγιώθηκε στην αμαρτία να μπει στη βασιλεία του Θεού, ή μια ζηλότυπος ψυχή πως να μπει στη βασιλεία του Θεού. Έτσι, αν λέγει κανείς καθαρή στον εαυτόν του, μπορεί να πει ελθέτω η βασιλεία σου, να έρθει η βασιλεία σου. Επειδή όμως είπαμε και στα άλλα αιτήματα, το λέμε και σήμερα, ότι έχει πάρα πολύ πλούτο και θα μπορούσαμε απλώς να πάρουμε την αφορμή από τον Άγιο Κύριλλο να πούμε κάτι περισσότερο. Ελθέτω η βασιλεία σου, ώστε να έλθει η βασιλεία σου. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Θα πει να κάνουμε στη γη το κράτος του Θεού. Πολύ προσέξετε, διότι δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο επίκαιρη θέση είναι αυτή. Ελθέτω λοιπόν η βασιλεία σου σημαίνει να κάνουμε στη γη το κράτος του Θεού. Να μια εκ προημίων θλιβερή παρανόηση των λόγων του Κυρίου. Γιατί? Διότι ο Κύριος, θα το δούμε πιο κάτω, κάθε άλλο παρά εννοούσε ότι σε αυτή τη γη θα εγκαταστήσουμε το κράτος του Θεού. Οι λέξεις κράτος, οι λέξεις κράτος θα πει ισχύς. Εξάλλου στην ελληνική γλώσσα αυτό θα πει. Κράτος, επίησεν κράτος, λέει σε μια της οδή η Άννα, η μητέρα του Σαμουήλ. Επίησεν κράτος ο Θεός. Θα πει κράτος, δύναμη. Δύναμης όμως σημαίνει επιβολή. Και επιβολή σημαίνει οργάνωσης κοινωνίας, δικαστηρίων, φυλακών, αστυνομίας κλπ. Ή όχι. Έτσι, όταν λέμε το κράτος του Θεού, σημαίνει
ότι θα εγκαταστήσουμε το κράτος του Θεού, δηλαδή στοιχεία που απαρτίζουν μια κοινωνία ανθρώπων εν ονόματι του Θεού, επειδή λέμε το ελθέτω η βασιλεία σου. Πρόκειται περί τρομερής, φοβερής, φρικιαστικής ακόμη παρανοήσεως. Διότι δυνάμει αυτής της παρανοήσεως να κάνουμε το κράτος του Θεού επί της γης, ενθυμίστε κάποτε μία ταινία, δεν την είδα. Είχε γυριστεί στην Νότια Αμερική. Ρωμαιοκαθολικοί τη γύρισαν με τίτλο «Το κράτος του Θεού». Αγαπητοί μου, το κράτος του Θεού είναι ουτοπία. Θα πει, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το πει, δεν πραγματοποιείται. Για να πραγματοποιηθεί πρέπει να ζουλιχτούν προαιρέσεις και συνειδήσεις. Και πρέπει η ελευθερία να σφιχτοδεθεί. Είναι εκείνοι που θέλουν και εκείνοι που δεν θέλουν. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό το κράτος του Θεού? Εν ονόματι του Θεού. Τότε δεν έχουμε μια φοβερή αντίφαση? Το Ευαγγέλιο έρχεται να περιορίσει τις προσωπικές ελευθερίες των ανθρώπων και να βάλει σε τύπο, σε καλούπι την προαίρεση του ανθρώπου? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Συνεπώς, εξ ονόματος αυτής της βασιλείας του Θεού, του κράτους του Θεού, έγιναν επάνω στη γη φοβερά λάθη. Όχι μόνο λάθη, αλλά και εγκλήματα. Μάλιστα και προπαντός εις την Δύση. Ευτυχώς, ευτυχώς. Εις την Ανατολή ποτέ δεν υπήρξε η περίπτωση, επειδή ποτέ δεν υπήρξε το σχήμα παπόκεσαρισμός. Είπα σχήμα. Είναι η σχέση κράτους και πολιτείας. Συγγνώμη, εκκλησίες. Κράτους και εκκλησίες. Αυτή η σχέση πώς είναι, πώς τοποθετείται? Εάν θα κυβερνάει η εκκλησία το κράτος ή αν θα κυβερνάει το κράτος, η πολιτεία, την εκκλησία? Στην Ανατολή έτσι το πράγμα έγινε από την εποχή που ανεγνωρίστη επισήμως η εκκλησία, επισήμως από το κράτος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την αυτοκρατορία. Πάντοτε στην Ανατολή υπήρξε ο κεσαροπαπισμός. Κεσαρό, κέσαρας, αυτοκράτορα, παπισμός, δηλαδή εκκλησία. Πάντοτε κυβερνούσε το κράτος την εκκλησία, ακόμη και νόμους για την εκκλησία εξέδιδε. Μάλιστα, αν θέλετε, το λεγόμενο εκκλησιαστικό δίκαιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά το δίκαιο που ρυθμίζει τις σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας. Άλλο πράγμα είναι το κανονικό δίκαιο, το οποίο αναφέρεται στους κανόνες εκκλησίας μας και είναι ο τρόπος ερμηνείας του Ευαγγελίου στην πράξη, και είναι θεόπνευστοι οι κανόνες εκκλησίας μας, δεν δίνονται να έχουν μεταβολές. Και άλλο πράγμα είναι το εκκλησιαστικό δίκαιο, το οποίο υφίσταται μεταβολές. Αλλάζει, διαρκώς αλλάζει. Να, τώρα σήμερα το άκουσα ότι θέλουν να κάνουν κάποιες τροποποιήσεις εις των καταστατικών χάρτη της εκκλησίας. Τι θα πει αυτό? Πού βρίσκεται ο καταστατικός λεγόμενος χάρτης της εκκλησίας? Δεν είναι παρά οι σχέσεις εκκλησίας-πολιτείας, και αναφέρεται στο εκκλησιαστικό δίκαιο το θέμα. Αυτά αλλάζουν, μεταβάλλονται. Μπορεί κανείς να στραφεί εναντίον του εκκλησιαστικού δικαίου. Ακούσατε τι είπα? Να στραφεί ως καλός ορθόδοξος χριστιανός και να πει εν ονόματι των κανόνων και της Αγίας Γραφής, αυτός ο εκκλησιαστικός κανόν, εκκλησιαστικός, όχι κανόν της εκκλησίας, από το εκκλησιαστικό δίκαιο, δεν είναι σωστός. Τι είναι εκείνο το οποίο ρυθμίζει, Φερυπίν, των τρίτων γάμων, ενδεχομένως ένα τέταρτον και πιο κάτω και έναν πέμπτον,
Τι είναι οι κανόνες? Ποτέ. Τι το εκκλησιαστικό δίκαιο? Τι είναι εκείνο το οποίο ρυθμίζει ακόμα γάμων εκ διαζυγίου? Για να μην πω και το διαζύγιο καθεαυτό. Γάμων εκ διαζυγίου. Ο Χριστός τι είπε? Είναι μοιχεία. Καμιά φορά κάπου τα λέω αυτά και σκαλίζονται οι συνειδήσεις. Είναι γάμος εκ διαζυγίου. Παίρνεις διαζύγιο και ξαναπαντρεύεσαι. Ο Χριστός είπε, είναι ισόβιος μοιχεία. Να όμως που οι ιερείς παντρεύουν και οι επίσκοποι υπογράφουν. Τι σημαίνει αυτό? Δύναμη πτήνος. Βασίζονται πού? Στο λεγόμενο εκκλησιαστικό δίκαιο, όχι στο κανονικό δίκαιο. Θα μου πείτε, υπάρχει αντίφαση? Εμπολείς, ναι. Φροντίζουν να μην υπάρχει αντίφαση. Εμπολείς, ναι. Ναι. Είναι λυπηρό. Πάντως, εκείνο που ήθελα να καταλάβετε είναι ότι υπάρχει ένα σχήμα στην Ανατολή τουλάχιστον, το σχήμα του παποκεσαρισμού, συγγνώμη, του κεσαροπαπισμού, ότι δηλαδή η πολιτεία κυβερνά την εκκλησία. Για να εγκαθιδρυθεί ένας επίσκοπος πρέπει να πάρει την ευλογία του, να έχει το προεδρικό διάταγμα, το βασιλικό διάταγμα, ό,τι πολίτευμα υπάρχει. Αυτό δεν το χρειάζονται. Όταν ο Απόστολος Παύλος, συγγνώμη, όταν ο Κύριος έστελνε τους μαθητάς του στον κόσμο, δεν πήγανε βεβαίως να πάρουν από το μεγάλο συνέδριο των Εβραίων καμίαν έγκριση. Πήγαν να πάρουν έγκριση, να πάρουν κανένα πιστοποιητικό, τίποτα απολύτως. Για να καταλάβετε τι θα πει κανονικό δίκαιο και εκκλησιαστικό δίκαιο. Έτσι επιβάλλει πολλές φορές και η πολιτεία τα θελήματά της, και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Δεν ξέρω πόσοι Αθανάσιοι, μεγάλοι Αθανάσιοι, θα βρεθούν να πούν εκείνο που είπε ο Μέγας Αθανάσιος σε έναν Μέγα Κωνσταντίνο: εσύ να κάτσεις στον θρόνο σου σαν αυτοκράτορ και να κοιτάξεις τη δουλειά σου και να αφήσεις την εκκλησία ήσυχη να κοιτάξει τα δικά της πράγματα. Παρότι προείδρεψε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ο Μέγας Κωνσταντίνος. Παρότι. Γιατί ήταν ένα θέμα τότε με τον Άριο που επέμενε ο Μέγας Κωνσταντίνος να συλλειτουργήσει, γιατί είχε απατηθεί από τον Άριο γι' αυτό. Και του λέει ο Μέγας Αθανάσιος: όχι, όχι. Βέβαια. Και οι εξορίες των πατέρων του Μεγάλου Αθανασίου, 6 εξορίες διαρκείας 16 χρόνων. Ξέρετε από πού προήρχοντο? Από τη σχέση εκκλησίας και πολιτείας. Διότι ποιος εξόριζε? Η εκκλησία εξόριζε ή η πολιτεία εξόριζε? Βλέπετε λοιπόν ότι τα κακά του λεγόμενου κεσαροπαπισμού. Αλλά έχουμε χειρότερα όταν έχουμε πάπο κεσαρισμών. Και αυτό έγινε στη Δύση. Δηλαδή να κυβερνάει η εκκλησία και να υποτάσσεται η εκκλησία. Ρίξτε μια ματιά από την ιστορία του Μεσαίωνα στην Ευρώπη. Τους αρχηγούς των κρατών τους ανεδείκνυε ο Πάπας. Τους έστεφε ο Πάπας, δηλαδή η εκκλησία. Εκείνος έβαζε όποιον ήθελε ή κατέβαζε όποιον ήθελε. Έχουμε έτσι λοιπόν τον παποκεσαρισμό. Βέβαια έγινε η αναγέννηση, έγινε ο διαφωτισμός, έγινε μεγάλη προσπάθεια στην Ευρώπη να απαλλαγούν από την κηδαιμονία της εκκλησίας, η γνωστή μας Ευρώπη, έγινε ο προτεσταντισμός. Όλα αυτά γιατί? Γιατί υπήρχε ο παποκεσαρισμός. Γι' αυτό σας είπα, χειρότερα πράγματα έγιναν στη Δύση από ό,τι στην Ανατολή. Εκεί έχασαν και την ποιότητα του χριστιανισμού. Έτσι σήμερα περιορίστηκε, φερειπίν, ο παποκεσαρισμός στο σχήμα κράτος του Βατικανού. Μήπως δεν τα ακούσετε καλά? Κράτος του Βατικανού. Κράτος. Αρχηγός κράτους ο Πάπας
και αρχηγός της Εκκλησίας, και τα δυο μαζί. Αυτά βέβαια είναι μεγάλα τεράστια λάθη. Γιατί? Γιατί ακριβώς ήθελαν να δημιουργήσουν το ελθέτω η βασιλεία σου στη γη με αυτόν τον τρόπο, σαν ένα κράτος. Γι' αυτό το Στογεύσκι, κι άλλοτε σας το έχω πει, αυτό κατηγορεί, ηρωνεύεται καλύτερα τους δυτικούς, που στο βιβλίο Ιεροεξεταστής λέει στον Χριστόν ότι θα σε βάλαμε στην πυρά, θα σε κάψουμε, διότι σου προσέφερε ο διάβολος ψωμιά και εσύ δεν πήρες. Σου προσέφερε λεφτά, όλες τις βασιλείες της γης, και εσύ αρνήθηκες. Γι' αυτό λοιπόν θα σε κάψουμε. Και τους ηρωνεύεται ο Ντοστογεύσκι. Πράγματι, αγαπητοί μου, βλέπετε πως σκέπτονται. Δεν είναι κινητήριος δύναμης το Πνεύμα το Άγιον, είναι το χρήμα. Εκείνο δε το φοβερά αντιφατικό, σας το έχω πει μερικές φορές μέχρι τώρα. Η τράπεζα του Βατικανού λέγεται, πως λέμε, Εθνική Τράπεζα, λέμε Τράπεζα Κρήτης, Εμπορική και δεν ξέρω τι. Λέγεται η τράπεζα αυτή του Αγίου Πνεύματος. Εν τω μεταξύ δεν χρηματοδοτούνται οπλισμοί διαφόρων κρατών, οπλισμοί για να βγάλουν πέρα την υπόθεσή τους ως αντάρτες, ως. Ακατανόητα πράγματα. Ακατανόητα. Στην Ανατολή υπήρξε ποτέ Ιερά Εξέτασης? Ποτέ. Στίγμα είναι αυτό. Γιατί υπήρξε όμως στην Δυτική Εκκλησία, επειδή ακριβώς ήθελε με τη βία να ασκήσει τον ελεγχόν της, και καθιέρωσε την Ιερά Εξέταση και την πυρά να καίει τους αντιδιατηθεμένους. Όλα αυτά ήταν τρομακτικά λάθη και εγκλήματα. Αναμφισβήτητα εγκλήματα. Και σήμερα όμως δεν έχουμε κάτι λιγότερο. Σήμερα έχουμε τα λεγόμενα χριστιανικά κόμματα. Τι θα πει χριστιανικό κόμμα? Δηλαδή, ελθέτω η βασιλεία σου στη γη με τον τρόπο και το σχήμα που λέμε το σύνορα. Μα να ξέρετε, ούτε ξέρω ούτε δεν ξέρω. Αγαπητοί μου, ακούσατε το, σας το λέγω. Ήμουνα πολύ νέος όταν κάποτε είχαν γραφεί τρία άρθρα, να σας το πω και αυτό, από τον Πιμελίτη, τον Τσιριντάνη, τον Αλέξανδρο Τσιριντάνη, όσοι ξέρετε πρόσωπα και πράγματα, ήταν καθηγητής του εμπορικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τρία άρθρα που είχε γράψει τότε, είχε δημοσιεύσει στις Ακτίνες, κάπου γύρω στο 1950. Τα διάβασα και από τότε έμεινα σε αυτά. Δηλαδή, δεν μπορεί ο χριστιανισμός να γίνεται κόμμα. Δεν μπορεί. Τώρα, άλλη παράγραφος, ότι λίγο καιρό, λίγα χρόνια πριν πεθάνει ο Τσιριντάνης, άλλαξε αντίληψη. Αλλά εγώ δεν άλλαξα αντίληψη. Και γιατί έτσι είναι, και δοξάζω τον Θεό και να μην αλλάξω αντίληψη, και να με φυλάξει ο Θεός. Δεν μπορούμε να μιλάμε για χριστιανικά κόμματα. Να σας πω ότι τα χριστιανικά κόμματα έχουν, Ιταλία, Γερμανία, δεν ξέρω πού, έχουν χρεοκοπήσει. Μα τότε μπορεί να χρεοκοπεί και η Εκκλησία? Και τότε δεν μπορεί να κατηγορείται η Εκκλησία? Ότι πρέπει εκείνοι που κυβερνούν να εμπνέονται, το υπογραμμίζω, να εμπνέονται από το Ευαγγέλιο, ούτε μία αντίρρηση. Να είναι χριστιανός ο υπουργός, ο κυβερνήτης, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο βασιλιάς, όποιος είναι. Να είναι χριστιανός, ουδέ μία αντίρρηση. Δόξα τω Θεώ, μακάρι. Όχι όμως να μεταβάλλουμε το χριστιανισμό σε κόμμα και σύστημα πολιτικό. Είναι κάτι το οποίο έχει δοκιμαστεί αυτό, αγαπητοί μου. Έχει δοκιμαστεί στη Δύση, συγγνώμη, στη Νότια Αμερική. Κάποτε σας είχα διαβάσει και ένα βιβλίο που έγραψε κάποιος καρδινάλιος. Φρικώδες βιβλίο. Φρικώδες. Μετεφράστε ελληνικά.
φρικώδες βιβλίο. Τι δε παρερμηνίες έκαναν στο ιερό κείμενο του Ευαγγελίου, μόλις και ανάγκη να σας το πω. Και ακόμη ότι η Βασιλεία του Θεού, τι θα πει λέει η Βασιλεία του Θεού, είναι στο τελευταίο κεφάλαιο γραμμένο αυτό του βιβλίου. Λέγει η Βασιλεία του Θεού, τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Η Βασιλεία στη γη, λέμε, η Βασιλεία του Θεού στη γη. Συγγνώμη, Βασιλεία των ουρανών λέμε. Κάτι που δεν είναι στη γη, είναι στον ουρανό. Ποιον ουρανό? Στον ουρανό για μας είναι ο Άρης, η Σελήνη. Έτσι θα λέγαμε Βασιλεία των ουρανών, η Βασιλεία που είναι σαν άλλο πλανήτη. Δηλαδή δεν πήγαινε αυτός ο ταλέπερος Ρωμαιοκαθολικός στην πνευματική, όπως θα δούμε στη συνέχεια, στην πνευματική Βασιλεία του Θεού. Τραγικά λάθη, τραγικά. Και άλλα πολλά, για να μην πω ότι χρησιμοποιούν και την Εκκλησία σαν ένα τρόπο διαφόρων πολιτικών σκοπιμοτήτων. Τα δοκιμάσαμε και αυτά, και στην πατρίδα μας τα δοκιμάσαμε αυτά. Όλα αυτά είναι τραγικά λάθη. Έτσι γεννήθηκε και ο προτεσταντισμός, που θα πει διαμαρτύρησης για αυτά τα λάθη, για να μην πω σε συνέχεια και αυτός με τη σειρά του έχει πέσει σε ανάλογα λάθη. Ιερά εξέτασης, είπαμε, διωγμή, σφαγές, νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Ακόμα στην Ιρλανδία αλληλοσκοτώνονται, όχι για το θέμα της απελευθερώσεως. Μαλώνουν Προτεστάντες και Ρωμαιοκαθολικοί μέχρι φόνο. Γράφουν εφημερίδες μέχρι σήμερα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η νοσηρή κατάσταση. Αλλά η εντύπωση ότι ο κόσμος, εδώ τώρα προσέξτε, πηγαίνει στο καλύτερο, έχει εμπνεύσει άλλης μορφής τη Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη, η γνωστή μας χιλιετής Βασιλεία, ο γνωστός μας χιλιασμός. Ο χιλιασμός είναι πανάρχαιος. Θέλετε, από τον Κύριο που εξέδωκε την αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Δηλαδή τη δημοσίευσε. Όταν λέμε δημοσίευω, δεν σημαίνει το πάω στο τυπογραφείο το βιβλίο. Σημαίνει κυκλοφόρησε. Δημοσιεύθηκε. Έγραψε για τη χιλιετή Βασιλεία του Χριστού και δεν εννοούσε τίποτα άλλο παρά των χρόνων των, μεταξύ των δύο παρουσιών του Χριστού, των χρόνων των λεγόμενων του Ευαγγελίου. Ήδη παρενοήθη. Και κάποιοι πατέρες ακόμη της Εκκλησίας μας παρενόησαν αυτό, έστω με την πνευματική έννοια και όχι με την υλιστική που έχει ο σύγχρονος χιλιασμός, ότι θα είναι πράγματι μία περίοδος πνευματικής ειρήνης. Δεν πρόκειται περί αυτού. Ο Χριστός είπε, όταν θα έρθει στη γη θα βρει την πίστη. Ο κόσμος δεν πηγαίνει στο καλύτερο. Είναι μάρτης ο Παύλος. Όταν βιάστηκαν για τον ερχομό του Χριστού το δεύτερο, η Θεσσαλονική τους καθησυχάζει και τους λέει, πρώτα θα έρθει η αποστασία και μετά ο Αντίχριστος. Ο άνθρωπος, δεν λέει Αντίχριστος, ο άνθρωπος της ανομίας, που το λέει Αντίχριστο Ευαγγελιστής Ιωάννης επιστολές του. Προσέξτε, πρώτα η αποστασία. Δεν λέγει πρώτα η χιλιετής Βασιλεία και μετά η αποστασία και μετά ο Αντίχριστος, αλλά τι λέει, πρώτα η αποστασία, μετά ο Αντίχριστος. Δεν αφήνει περιθώρια για καμιά χιλιετή Βασιλεία ο Απόστολος Παύλος. Είναι λοιπόν και αυτό μία πλάνη, να νομίζουμε ότι ο κόσμος πηγαίνει στο καλύτερο. Όλα αυτά σας τα λέγω για να δείτε, όταν λέμε ελθέτω η Βασιλεία σου επιτέλους, τι εννοούμε. Τι εννοούμε? Ελθέτω η Βασιλεία σου. Γράφει ο Άγιος Μάξιμος, ομολογητής. Λέει,
ελθέτω η βασιλεία σου, του τέστη το πνεύμα το Άγιον. Να έλθει η βασιλεία σου, δηλαδή το πνεύμα το Άγιον. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις λέει, ελθέτω το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και καθαρισά το ημάς. Να έλθει το Άγιον σου πνεύμα και να μας καθαρίσει. Ώστε ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις να λέγει, να έλθει το πνεύμα σου το Άγιον σε μας για να μας καθαρίσει. Ο Ιερός Χρυσόστομος ερμηνεύει, γι' αυτό είναι θησαυρός οι πατέρες. Αν θέλετε να βρούμε το σωστό νόημα, τη σωστή ερμηνεία, την ευαγγελική, στους πατέρες θα πάμε. Στους πατέρες. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, το δε ελθέτω η βασιλεία σου σημαίνει το μη προσιλώσθε της ορωμένης, σημαίνει να μη προσιλώνεται κανείς στα βλεπόμενα, δηλαδή στα υλικά πράγματα, μη δε μέγα τι παρόντα υγείστε, ούτε να θεωρεί τα παρόντα ότι είναι κάτι μεγάλα πράγματα, αλλά πήγεστε προς τον Πατέρα και τον μελλόντον ευχίεστε, αλλά να επήγεται να φτάσει προς τον Πατέρα. Ό,τι έλεγε, ωραιότατα έλεγε ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, που επήγετο να φτάσει στον Πατέρα, και έλεγε δεν θέλω τίποτα άλλο, πόμα Χριστού, άρτον Χριστού, ο εστί, το αίμα του Χριστού, το σώμα του Χριστού, δεν θέλω τίποτε άλλο. Σε μένα, λέγει, δεν υπάρχει πυρ φιλόηλον. Πυρ θα πει επιθυμία. Επιθυμία που να αγαπά την ύλη. Δεν υπάρχει. Έχει πεθάνει, έχει σβήσει. Αυτή είναι η θέση του Ιερού Χρυσοστόμου. Αλλά και ο Ζυγαβίνος λέγει, ο οποίος ακολουθεί τον Ιερό Χρυσόστομο, να σας το πω και αυτό, σε όλες τις ερμηνείες του, δηλαδή ακολουθεί, είναι στο πνεύμα του Χρυσοστόμου, ελθέτω εφημάς η βασιλεία σου, του τέστη, βασιλευθεί ημέν υπό σου και μη υπό του διαβόλου. Δηλαδή να έλθει σε εμάς η βασιλεία σου, δηλαδή να βασιλευθούμε από σένα και όχι από το διάβολο. Είδατε λοιπόν τρεις θέσεις πατερικές, τέσσερις θέσεις πατερικές. Αλλά προσέξτε κάτι. Εδώ λίγο προσέξτε. Όταν ο Ματθαίος καταχωρεί τους μακαρισμούς, τους καταχωρεί και ο Λουκάς. Ανάμεσα στους δύο ευαγγελιστάς υπάρχει μία διαφοροποίηση της εκφράσεως. Είναι πολύ φυσικό. Γράφει ο Ματθαίος, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Γράφει ο Λουκάς, μακάρι η πτωχή, δεν λέγει το πνεύματι. Βέβαια, αν κάποιος θα ήθελε να παρανοήσει το μακάρι η πτωχή το πνεύματι, θα έλεγε, όπως πολλές φορές λέγεται, οι ταπεινόφρονες. Όχι βεβαίως οι βλάκες, οι κουτί. Δεν μπορεί να μακαριστούν οι κουτί άνθρωποι. Ο Κύριος είπε κάποτε στους μαθητάς του που δεν καταλάβαιναν κάτι, ακμήν και ημείς ασυνετίεστε. Δεν έχετε μυαλό. Αλίμονο, θέλω να φυλάξω. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ μακαρίζονται ή έχοντες ταπεινοφροσύνη. Από πολλούς έτσι έχει το θέμα ερμηνευτεί. Το πνεύματι είναι δοτική του οργάνου ή του μέσου, αν θέλετε, με το οποίο κανείς, δηλαδή με το μυαλό του, με την προαίρεσή του, να είναι φτωχός. Αυτό θα πει. Δηλαδή είναι η περίφημη εκουσία πτωχία. Συνεπώς μακαρίζονται
η εκουσίως πτωχή. Ότι και γραμματικός έτσι βγαίνει, μας βοηθάει ο Λουκάς, ο οποίος δεν έχει το πνεύμα για να μπερδευτούμε, αλλά λέει μακάρι πτωχή. Και το ακόμη καταπληκτικότερο, ότι ο Λουκάς χρησιμοποιεί θετικών και αρνητικών τρόπων εκφράσεως. Αφού μακαρίζει εκείνους που μακαρίζει, όπως φερυπίν τους φτωχούς, όχι τους φτωχούς παρά τη θέλησή τους, αλλά τους φτωχούς με τη θέλησή τους, γιατί ήθελαν να μείνουν πτωχοί για τη βασιλεία του Θεού, γιατί λέει σε αυτούς ανήκει η βασιλεία του Θεού. Ο Λουκάς έχει και την αρνητική πλευρά και λέει παρακάτω, ουέι εμπεμπλισμένοι, αλίμονο σας εσείς που είσαστε παραχορτάτοι. Αλλά ποιος μπορεί να είναι παραχορτάτος από πνεύμα Θεού και να κατηγορηθεί γι' αυτό? Πρόκειται λοιπόν περί υλικών πραγμάτων. Άρα το μακάρι πτωχή και εκεί σταματά, σημαίνει ότι αναφέρεται εις τους πτωχούς ως προς τα χρήματα. Το είπα αυτό σαν παράδειγμα. Ο Λουκάς παραθέτει βεβαίως και το Πάτερ ημών. Έχει μία μικρή διαφοροποίηση. Καθιερώθηκε να λέμε όπως μας το καταχωρεί ο Ματθαίος. Όμως εδώ τώρα είναι το σπουδαίο. Σε ένα παλαιό χειρόγραφο στο Λουκά, όσοι είσαστε θεολόγοι, πηγαίνετε στην κριτική έκδοση από κάτω στις σημειώσεις, που υπάρχουν οι διαφορετικές γραφές στα χειρόγραφα. Θα το βρείτε αυτό. Αν και αυτό το σημείο σαν κριτική το χρησιμοποιούν και άλλοι πατέρες εκκλησίας μας, ή το είχαν υπόψη τους. Αν το θέλετε, αυτούς που σας διάβασα, τον Άγιο Μάξιμο και λοιπά, Άγιο Γρηγόριο Ιωνίσης, έχουν υπόψη αυτήν την γραφή που θα σας πω τώρα. Λέει λοιπόν μια άλλη γραφή στο Καταλουκά, αντί να πει ελθέτω η βασιλεία σου, λέγει ελθέτω το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και καθαρισά το ημάς. Να γιατί βγαίνουν οι πατερικές γνώμες από αυτό το χειρόγραφο. Ώστε λοιπόν με σιγουριά πια και το όλο πνεύμα είναι ότι δεν έρχεται η βασιλεία του Θεού σαν κράτος, έρχεται σαν μια πνευματική κατάσταση. Του ότι έτσι έχουν τα πράγματα θα το δούμε και παρακάτω. Θα λέγαμε ότι εκείνο που ο Ματθαίος λέγει βασιλεία, και το λέγει αυτό ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, αυτό ο Λουκάς το ονόμασε πνεύμα Άγιον. Το ίδιο είναι, διότι η βασιλεία του Θεού, θα δείτε, είναι η Εκκλησία, και στην Εκκλησία μένει το πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι. Όταν λοιπόν λέμε αγιαστήτω το όνομά σου, ή το προηγούμενο αίτημα, εννοούμε τι? Να έλθει ο Υιός και να αναγνωριστεί ο Υιός ανάμεσά μας, γιατί εκείνος είπε Πάτερ δόξασον τον Υιόν σου, είναι και ο Υιός σου δοξάσισε. Όταν λοιπόν λέμε να αγιαστεί το, δοξαστεί το όνομά σου, εννοούμε να δοξαστεί και ο Υιός, αφού ο Υιός ζητάει από τον Πατέρα ως άνθρωπος να δοξαστεί επάνω στη γη. Έτσι ο Υιός δοξάζει τον Πατέρα και ο Πατέρας δοξάζει τον Υιόν. Αυτά στο αγιαστεί το όνομά σου. Εννοούμε τον δοξασμό του Υιού. Όταν λέμε ελθέτω η βασιλεία σου, εννοούμε να έλθει σε μας το πνεύμα σου το Άγιο. Ώστε λοιπόν εδώ να έχουμε τον Υιόν και το πνεύμα το Άγιο. Αυτά ζητούμε.
Θυμηθείτε την φιλοξενία του Αβραάμ, σας το έχω πει και είναι λαμπρή εκείνη, εκείνο το όραμα, όραμα με τα μάτια του αισθητά, όταν ήρθαν οι τρεις ξένοι. Ο ένας έμεινε με τον Αβραάμ και οι δύο κατέβηκαν εις τα Σόδωμα. Οι δύο είναι τύπος του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κατέβηκαν, έρχονται στον κόσμο, διότι είναι μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο χαμηλά τα Σόδωμα, αφού είναι κάπου 700-800 μέτρα, πόσο είναι, δεν θυμάμαι, πιο κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης. Εκεί δε που έμενε ο Αβραάμ ήταν κάποιο ύψος πάνω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης. Προσέσατε τη διαφορά? Ήταν σημαντική η περίπτωση ώστε να δικαιολογεί το πάμε να κατεβούμε. Είναι ο κόσμος τα Σόδωμα, είναι τύπος του κόσμου. Κατεβαίνει ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιο. Είναι η οικονομία του Υιού και η οικονομία του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατέρας δεν κατεβαίνει, ο Υιός στέλεται από τον Πατέρα, αλλά και το Πνεύμα του Άγιο στέλεται από τον Πατέρα. Εκπορεύεται εκ του Πατρός, στέλεται όμως υπό του Πατρός. Έτσι έχουμε ένα χωρίο που λέει ο Χριστός εις την Σαμαρίτιδα γυναίκα: σε βεβαιώνω ότι οι αληθινοί προσκυνητέ θα προσκυνήσουν τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Όταν είπε εν πνεύματι και αληθεία, εννοούσε εν πνεύματι με το Άγιο Πνεύμα, εν αληθεία με τον Χριστό. Γιατί? Γιατί ο Χριστός είναι η αλήθεια. Όταν λοιπόν στο Πάτερ ημών, στο προηγούμενο αίτημα, ζητούμε να αναγνωριστεί ο Υιός, να δοξαστεί, στο επόμενο αίτημα ζητούμε να έλθει η βασιλεία του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός είπε: θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιον που θα μένει μαζί σας εις τον αιώνα. Ώστε λοιπόν, τι σημαίνει ελθέτω η βασιλεία σου? Σημαίνει να έλθει το Πνεύμα σου το Άγιο. Αμέσως αναπνέουμε και λέμε έχουμε μια πνευματική κατάσταση. Ελθέτω η βασιλεία σου. Ως το Θεός είναι βασιλιάς. Βεβαίως είναι βασιλιάς, αγαπητοί μου, ο Θεός. Ζητούμε να έλθει να βασιλεύσει σε μας, όπως βασιλεύει στον ουρανό. Σε μας να έλθει με ελευθέραν προαίρεση, δική μας ελευθέρα προαίρεση, όπως και οι άγγελοι με ελευθέρα προαίρεση δέχονται την βασιλεία του Θεού. Και για να σας το αποδείξω ότι με ελευθέραν προαίρεση δέχονται, απόδειξες οι πτώσεις των δαιμόνων. Άγγελοι ήσαν, δεν απεδέχθησαν την βασιλεία του Θεού, ξέπεσαν. Ώστε λοιπόν και οι άγγελοι ελευθέρως απεδέχθησαν την βασιλεία του Θεού. Και τι ζητούμε? Να γίνει ο Θεός βασιλιάς σε μας. Πού να έλθει? Στις ανθρώπινες καρδιές. Ναι, ο Χριστός είπε: η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Η βασιλεία του Θεού, λέγει, είναι μέσα σε εσάς. Α, δεν είναι λοιπόν έξω από μας, είναι μέσα σε μας. Εδώ ήταν η μεγάλη παρανόηση μέσα στην ιστορία που σας είπα. Έρχεται η βασιλεία του Θεού υποκειμενικά στον καθένα. Η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Αλλά η βασιλεία του Θεού έρχεται και αντικειμενικά, όχι στην ιστορία, αλλά όταν θα τελειώσει η ιστορία με την Ανάσταση των νεκρών, που θα πει ο Χριστός: δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου να κληρονομήσετε
την αιώνιον βασιλεία. Ώστε λοιπόν η βασιλεία του Θεού είναι και υποκειμενική και αντικειμενική. Υποκειμενικά είναι μέσα μας όσο κρατά η ιστορία, επαναλαμβάνω, και μετά το τέλος της ιστορίας είναι και απ' έξω μας. Εάν δεν είναι η βασιλεία του Θεού μέσα μας, είναι αδύνατο να υπάρξει και απ' έξω μας. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι εκείνοι που αμαρτάνουν ασεβούν, το λέγαμε στις απορίες, στις απορίες με τους ασεβείς για τα μνημόσυνα και τα λοιπά, είναι ακατάλληλοι, δεν μπορούν να μπουν στη βασιλεία του Θεού. Πρέπει να υπάρξει ταύτισης υποκειμενικότητος και αντικειμενικότητος. Αν η βασιλεία του Θεού εγκαθιδρύθηκε μέσα σου, τότε θα μπορείς να την δεις και απ' έξω σου αντικειμενικά. Η βασιλεία του Θεού, μας είπε ο Χριστός, Λουκάς 17,20, ότι δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως. Αυτή είναι απάντηση πυροβολικό. Τι θα πει αυτό? Δηλαδή δεν βλέπεις τίποτα το εξωτερικό να αλλάζει. Δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως. Είναι απάντηση σε εκείνους που λένε θα έρθει η βασιλεία του Θεού με τα παρατηρήσεως. Θα γίνει πολιτεία, θα γίνει κράτος. Δεν γίνεται. Προσέξτε πάνω σε αυτό. Οι Φαρισαίοι πίστευαν στη βασιλεία του Θεού ότι έρχεται με τα παρατηρήσεως. Γι' αυτό απήντησε στους Φαρισαίους ο Χριστός ότι μη περιμένετε να δείτε κάτι το εξωτερικό, κάτι να αλλάζει. Βλέποντας δε τον Χριστό να σταυρώνεται, βλέποντας τους μαθητάς του να υφίστανται διώγμων και ταλαιπωρίαν, επειδή πίστευαν οι ταλαιπωροί αυτοί οι άνθρωποι σε μια βασιλεία εξωτερική με τα παρατηρήσεως, σκανδαλίστηκαν και δεν μπορούσαν να πιστέψουν. Αν θέλετε, τι κρατάει τους Εβραίους μέχρι σήμερα για να πιστέψουν στο Χριστό, είναι ακριβώς αυτό. Προσέξτε με, είναι η καρδία της καρδίας αυτό το σημείο. Το ότι περιμένουν ακόμη μία βασιλεία με τα παρατηρήσεως. Γι' αυτό έχουν μείνει σκανδαλιστέντες στην απιστία στο πρόσωπο το θεανθρώπινο του Χριστού. Ο Κύριος είπε στον Πιλάτο ότι η βασιλεία του δεν είναι από τον κόσμο αυτόν. Ιδάλλως του είπε η υπήκοή μου, εκείνοι που πίστεψαν σε μένα, θα ηγονίζοντο τώρα να με ελευθερώσουν από τα χέρια τα δικά σου. Ώστε λοιπόν δεν είναι, λέγει, από τον κόσμο αυτόν η βασιλεία μου. Για να δείτε ότι η ερμηνεία ότι είναι το Πνεύμα το Άγιον συνάδει με πλήθος μαρτυρίες από όλη την Αγία Γραφή. Πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού? Όσο υπάρχει ιστορία έρχεται, όλο έρχεται. Όταν θα τελειώσει η ιστορία δεν θα έρχεται, θα είναι. Αλλά συνεχώς έρχεται όσο υπάρχει ιστορία. Τι σημαίνει αυτό? Όσο υπάρχουν καινούργοι άνθρωποι, που για αυτούς έρχεται η βασιλεία του Θεού. Για μας έρχεται. Για τους παππούδες μας ήλθε. Για τα παιδιά μας θα έλθει. Για τα εγγόνια μας θα έλθει. Έρχεται η βασιλεία του Θεού διαρκώς. Πού? Μέσα μας. Να τι είπε ο Χριστός. Ματθαίος 11,12. Από δε των ημερών Ιωάννου του βαπτιστού έως άρτη, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, δηλαδή υφίσταται βιασμών, και βιαστέ αρπάζουν συν αυτήν. Δεν είναι παρά ο νοθρός εαυτός μας που δεν επιδέχεται εύκολα τη βασιλεία του Θεού, αγαπητοί μου, και έτσι πρέπει να πιέσουμε. Τι είναι η άσκηση? Τι είναι, λέει, μοναχισμός? Λένε οι πατέρες, βία φύσεως. Ασκείς βία στην φύση. Ποια φύση? Την διεφθαρμένη φύση. Είμαι τεμπέλης, είμαι γαστρίμαργος, είμαι υπναράς, είμαι. Θα ασκήσω βία σε αυτήν την κακή μου φύση. Για να, αυτό δε λέγεται άσκησης, λέγεται σταυρός, για να έλθει η βασιλεία του Θεού.
και βάζει αυτά τα χτυπητά ρήματα, βιάζεται, βάζει βιαστάς, βάζει και αρπαγή, αρπάζωση το ρήμα. Αρπάζω, βιαστής, βιάζεται. Για να δείξει ότι αν δεν κάνω έτσι, η Βασιλεία του Θεού δεν εγκαθιδρύεται μέσα μου. Και οι νόμοι της Βασιλείας, ποιοι είναι οι νόμοι της Βασιλείας? Το Ευαγγέλιο. Οι νόμοι. Τουλάχιστον, αγαπητοί μου, 7 παραβολές είπε ο Κύριος, μάλιστα με την στερεότυπη επανάληψη της εκφράσεως προ πάσης παραβολής εκ των 7. Τι είναι ομοιώσω την Βασιλεία των Ουρανών? Με τι λέει να παρομοιάσω τη Βασιλεία του Θεού? Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι με μία παραβολή και με ένα λόγο δεν εκφράζεται η Βασιλεία του Θεού, και δείχνει πτυχές της Βασιλείας του Θεού. Ποιας Βασιλείας του Θεού? Αυτή που είναι στη γη. Και ποια είναι αυτή η Βασιλεία του Θεού στη γη? Η Εκκλησία. Αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού στη γη, η Εκκλησία. Και όταν εμείς γινόμεθα μέλη της Εκκλησίας, διότι το Πνεύμα το Άγιον αναπαύεται στην Εκκλησία, τότε αναπαύεται και μέσα σε μας, και για μας έχει έλθει η Βασιλεία του Θεού. Ώστε όταν λέμε θριαμβεύουσα και στρατευωμένη Εκκλησία, δεν σημαίνει παρά η Βασιλεία του Θεού στη γη και η Βασιλεία του Θεού στον ουρανό. Αυτή είναι η Βασιλεία. Και σας είπα, υποκειμενική τώρα, αντικειμενική αύριο, όταν θα έχουμε την Ανάσταση των νεκρών. Η Βασιλεία λοιπόν του Θεού δεν είναι τίποτε άλλο παρά η κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Ποτέ δεν χωρίζει το Πατήρα από τον Υιόν, ο Υιός από τον Πατέρα, το Πνεύμα το Άγιο από τον Πατέρα, ο Υιός από το Πνεύμα το Άγιο. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Μία ουσία. Κοινωνία προσώπων. Ο Θεός θέλησε να φτιάξει λογικά όντα για να διευρύνει αυτήν την κοινωνία, και έκανε τους Αγίους Αγγέλους. Θέλησε περισσότερο να διευρύνει αυτήν την κοινωνία και έκανε τον άνθρωπο. Τοποθετώντας τον Αδάμ και την Εύα στην γη, εγκαθιστά τη Βασιλεία του. Όταν όμως αυτοί αμάρτησαν, τότε κλείνει τον Παράδεισο και βάζει τη ροφέα, τη φλογίνη κλπ. Διότι κόπηκε, διεκόπη η κοινωνία, δηλαδή η Εκκλησία, ανθρώπου και Θεού και αγγέλων. Επανέρχεται με τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό τώρα εν Χριστώ Ιησού λέμε ελθέτω η Βασιλεία σου. Ευχόμεθα λοιπόν στον Θεό να έρχεται η Βασιλεία του Θεού στη γη, δηλαδή όλο και περισσότερο και στις ανθρώπινες καρδιές. Αλλά κατά τις παραβολές σου, θυμηθείτε την παραβολή της ζύμης και του συναπιού, που σημαίνει ακόμη και σε μια έκταση γεωγραφική να ακουστεί το Ευαγγέλιο όλο και πιο πέρα, όλο και πιο πέρα. Δηλαδή η Βασιλεία του Θεού να έρχεται μέσα μας και όσο το δυνατόν σε περισσότερους ανθρώπους. Η Βασιλεία του Θεού, πρέπει να σας πω προς αποφυγήν πλάνης, δεν έχει καμία σχέση με την λεγόμενη νέα εποχή, New Age, νέα εποχή. Δεν έχει καμία. Η νέα εποχή έχει σχέση, είναι προϊόν του ερχομένου Αντιχρίστου. Δεν έχει λοιπόν καμία σχέση η Βασιλεία του Θεού, ούτε ακόμη αν την χαρακτηρίσουμε νέα κατάσταση επί της γης. Αυτό είναι η νέα εποχή. Πρέπει να σας πω ότι κάποιοι μεταφραστές της Καινής Διαθήκης, σύγχρονοι στις μέρες μας τώρα, πολλοί λόγοι εγίνεται και κάτι λίγο γίνεται τώρα, που ανέλαβε την μετάφραση αυτή η Βιβλική Εταιρεία, και έχει πάρα πολύ κακοφημιστεί από εκείνους που ξέρουν τι θα πει κείμενο και τι θα πει μετάφραση.
Και γιατί έδωσε τελικά την άδεια η Εκκλησία να τυπωθεί από τη Βιβλική Εταιρεία, αυτά είναι από τα μυστήρια. Εν τη αυτή περίπτωση το θέμα είναι, ειδοποιώ δηλαδή με αυτά που σας λέγω, το θέμα είναι ότι η Βασιλεία του Θεού χαρακτηρίζεται ως νέα κατάσταση στη γη. Τα ακούσατε? Εκείνο που λέγανε τα κόμματα στην Κεντρική και Νότια Αμερική, νέα κατάσταση, ή αν θέλετε σε ένα ευρύτερο, με ένα ευρύτερο χαρακτήρα, η νέα εποχή. Δηλαδή με άλλα λόγια, καμία σχέση δεν έχει η Βασιλεία του Θεού με αυτά τα πράγματα και μεταφράζεται σκοπίμως έτσι, σκοπίμως, ώστε αν κάποτε δείτε εσείς ότι μα τι γίνεται, να σας πω, να η Αγία Γραφή τι λέει, νέα κατάσταση. Και τότε μην ξέροντες πολλά πράγματα εμείς, να πέσουμε στην αγκαλιά της νέας εποχής, προϊόν, όπως σας είπα, του Αντιχρίστου. Η Βασιλεία του Θεού δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. Κάνω επανάληψη. Καμία σχέση με τα κόμματα. Καμία. Ακόμα η Βασιλεία του Θεού, πρέπει να σας πω, ότι πρέπει να είναι ο κύριος σκοπός μας. Πρέπει να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Και η Βασιλεία του Θεού είναι ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον και ο Πατήρ. Ακόμη, είναι ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον που έρχεται να μας πει μες στην καρδιά, Αβά ο Πατήρ. Δηλαδή να πούμε το Θεό Πατέρα. Αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού. Να αλλάξει η ζωή μας, να γίνουμε καινούργοι άνθρωποι εν παντή τόπο και χρόνο. Από τη στιγμή που θα μπορούσαμε να γευθούμε λίγο τη Βασιλεία του Θεού, δεν πρέπει από αυτήν να αποξενωθούμε. Γνωρίζοντας την φύση της και τον χαρακτήρα της, θα πρέπει να μείνουμε σταθεροί σε αυτήν, για να μπορούμε έτσι να ολοκληρώσουμε τη σωτηρία μας. Θα επαναλάβω, αν δεν έχει εγκαθιδρυθεί η Βασιλεία του Θεού μέσα μας, ούτε απ' έξω μας θα μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Είναι εκείνο ο φοβερός λόγος του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Αν δεν είδες το Θεό από την παρούσα ζωή, μη περιμένεις να τον δεις ούτε εκεί. Και βλέπω το Θεό από την παρούσα ζωή, μην νομίζετε ότι θα το δούμε σε κανένα όραμα, αναζητούμε οράματα και τέτοια πράγματα, να αποκτήσουμε αυτήν την αίσθηση της Βασιλείας του Θεού, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, να ομολογούμε τον Θεό ότι είναι Πατέρας μας και ότι μας, για μας έδωσε όλα τα αγαθά, η αγάπη Του μας τα έδωσε, και συμμορφούμεθα με τις εντολές που ο Υιός Του μας έθεσε πάνω στη γη, δηλαδή σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Σας εύχομαι καλό Πάσχα και καλό καλοκαίρι. Ο Κύριος να σας ευλογεί.